Αφαλώς η Τρίτη, γιατί νίκησε το Θρασίβολο, το βλέπετε πιο κάτω, 4-0. Στα Λαμάτς, Καλυθέα Καλαμάτα, ξανά στο κόλπο της Ανώδη, Καλυθέα 2-0. Εθνικός Αστέρας Πανθρακικός 2-0, Ηλυσιακός Βέρεια 2-0. Μεσσηνιακός ΠΑΣ Γιάννενα ήταν για τον ΠΑΣ 1-0. Εθνικός Πανσεραϊκός 3-0, είπαμε για την Καστοριά 4-0 το Θρασίβολο. Ντούρο Πλάς Αγροτικός Αστέρας Νίκη Βόλου, η έκπληξη της αγωνιστικής 0-1, ξεκόλλησε η Νίκη Βόλου από το τέλος, θα το δούμε. Μεγάλο ματς, το μεγαλύτερο ντέρμπι μέχρι τώρα, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, αύριο στις 5 το απόγευμα, απευθείας μετάδοση από την E3. Στη βαθμολογία λοιπόν. Κατόπιν όλων αυτών, μετά από 20 αγώνες, ο Λεβαδιακός με αγώνα λιγότερο 37. Καστοριάς Καρφάλωση ανέβηκε 34. Ο Αστέρας Τρίπολης για την ώρα με παιχνίδι λιγότερο 34. Καλυθέα Χαϊδάρη 33. Ηλυσιακός 31. Ο ΠΑΣ 30. Ο Εθνικός 27. Η Βέρεια 26. Ντούρο Πλάς Αγροτικός Αστέρας επίσης 26. Εθνικός Αστέρας 25. Καλαμάτα το ίδιο όπως και ο Πανθρακικός. Ο Θρασίβουλος 22. Ο Μεσσηνιακός 19. Η Νίκη Βόλου έχει τους ίδιους βαθμούς και αυτή η 19 ήταν μεγάλη ανάσα, αυτή η νίκη εκτός έδρας, η προοδευτική 19 και ο Πανσεραϊκός που είναι τώρα τελευταίος στους 18 βαθμούς. Άλμα ανόδου πραγματοποίησε η Καλυθέα επικρατώντας με 2-0 της Καλαμάτας στο Ελπάσο. Οι Μεσσηνοί που παρέμεναν αίτητοι για 6 σερί αγωνιστικές είχαν την πρωτοβουλία στο πρωτεμήχρονο, η Καλυθέα όμως με ηγέτη τον Γιώργο Αλεξανδρόπουλο ανέτρεψε την κατάσταση. Το 60 λεπτό, μετά το φάουλ του Γεωργίεφ, ο πατρινός επιθετικός έβαλε με κεφαλιά την ομάδα του στη θέση του οδηγού, ενώ 15 λεπτά αργότερα ο ίδιος παίκτης κέρδισε και πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Μπεϊ. Κάποτε θα ερχόταν και η ήττα, είχαμε καλομάθει στα θετικά αποτελέσματα, αλλά νομίζω οι ομάδες είναι δυνατές όταν ξέρουν να χάνουν κιόλας. Το δεύτερο ημίχρονο, κάνοντας τον γκολ, μπορέσαμε λιγάκι να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Βρεθήκαμε μες στο γήπεδο και σίγουρα όταν υπάρχει και ένα πέναλτι που σου δίνει το 2-0, νομίζω ότι κλειδώνεις και το παιχνίδι.